Να βγει ο γιατρός, ο κύριος Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, χειρουργός, ουρολόγος, ανδρολόγος, το γνωρίζετε. Κάθε χρόνο θα συνομιλήσουμε μαζί, μία, δύο, τρεις φορές. Σήμερα θα μιλήσουμε έτσι για την ερωτική ζωή στα χρόνια της ωριμότητας. Θα πω. Τώρα ποια είναι τα χρόνια της ωριμότητας? Σου πω εγώ, το γιατρό ρωτά μένα, ρε. Για να έχουμε μία 40, στα 50. Θα έρθει, μπορώ να μιλήσω μαζί του εγώ. Άκου τι λέει, όλοι μαζί θα μιλήσουμε. Διότι έχω κομμουνικά προβλήματα, κατάλαβες. Όλοι όριμοι. Και η πρώτη ερώτηση πριν βγει είναι ότι για να καθίσει τι παθαίνουν τα νέα παιδιά. Έχω διαβάσει έρευνα, θέλω να μου την πιστοποιήσει, όχι έρευνα αμερικάνικη, που λέει ότι το Viagra ξέρεις τι είναι. Πώς, δεν ξέρω, ποιος, και όλοι το ξέρουμε. Για να δεις αυτό που λέω ότι έχω δίκιο. Το χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις μελέτες, έρευνες, στατιστικές, πιο πολύ οι 20-35 από ό,τι 45-60. Ερμήνευσε το, αγάπη. Μετά τις διαφημίσεις. Δεν μου λες έτσι από περιέργεια, πιστεύεις ότι ο κύριος που κάθεται δίπλα σου, ο Γρηγόρης, ετών, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι πια, πόσο είσαι, ρε, 46. Εγώ είπα, ρε. Πατημένο, 46. Λοιπόν, πιστεύεις ότι είναι στην όριμη ερωτική του φάση? Στην καλύτερη. Διότι όταν είμαστε μικροί, μας ενδιαφέρει η ποσότητα σαν κοκοράκια, όπως είναι τα κοκοράκια, τσουκου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 . Για να γράψουμε ένα νούμερο, ξέρω, και λέγαμε μετά και ένα ψέμα, βάζαμε και 2-3 παραπάνω. Πόσο χθες φορές έκανε σεξ, έλεγε ο ένας 4. Εγώ 6. Εσύ πόσο 8. Ο άλλος 12. Σιγά, ηρέμησε. Μετά με τα χρόνια. Καλυτερεύει την ποιότητα. Μαθαίνει τη γυναίκα πώς μπορεί να χαρεί και αυτή. Γιατί στην αρχή δεν σε νοιάζει. Δεν με νοιάζει και τώρα που ευχαριστεί και άλλοι, τι με νοιάζει. Εγώ θέλω. Την αλήθεια λέω και με βρίζεις. Και μου φτύνεις. Μετά νοιάζει για τη γυναίκα, κάνεις αυτό και λες. Ένα και καλό, να κρατήσει, να αυτώσει κτλ. Αλλά σήμερα τον ουρολόγο τον έφερες γιατί είμαστε δύο μεγάλοι άνθρωποι. Αυτό το έφερες για μένα. Όχι, αλλά στην ίδια συνομοταξία, εντάξει, είπαμε. Όχι, δεν σου πω γιατί. Συνέχεια λες είσαι μεγάλος, γι' αυτό το λέω. Είμαι, αλλά όχι. Γιος μου είσαι, παιδί μου. Όχι, το είπαμε. Εντάξει, όλοι είπαμε κομπλιμέντο. Μεγαλώσει, αλλά εντάξει, το κάνουμε. Το κομπλιμεντάρι δεν το πήγε στα βάνη. Θέλω να σου πω πώς βγήκε αυτό το θέμα. Το έφερες επίτηδες. Θέλω να σου πω πώς βγήκε αυτό το θέμα, πραγματικά. Μιλάμε πριν ξεκινήσει η εκπομπή στο τηλέφωνο και του λέω: ρε εσύ, Γρηγόρη, θέλω να πας λίγο τώρα που η κατάσταση έτσι είναι λίγο γενικότερα όσο περνάει ο καιρός και πιο δύσκολη για τον κόσμο. Θέλω να πας σε μια λαϊκή και να τους ρωτήσεις. Εμείς κάνοντας πλάκα πάντα, πώς πάει η ερωτική του ζωή? Έτσι, για να το συζητήσουμε και λίγο, γιατί πολλές φορές έρχεται και αυτό το κομμάτι μέσα στην εκπομπή. Ναι. Επειδή πήγε εκεί όμως και δεν κατάφερε να βγάλει αυτό, δηλαδή ουσιαστικά ο κόσμος έλεγε το δράμα που ζει. Και άντε να κάναν και κάνα δύο πλάκα για το θέμα της ερωτικής σου ζωής, λέω: άστο, δεν μας βγαίνει, να βγάλουμε το γιατρό τουλάχιστον να μας πει σοβαρά. Πραγματικά σήμερα, με τα δεδομένα μας, όλα αυτά που υπάρχουν γύρω μας και ζούμε εδώ στην Ελλάδα, ποια ηλικία είναι η πιο? Και τι σου λέει? Και όμως η όριμη φάση είναι η καλύτερη όσον αφορά το σεξ. Τώρα, την μεγαλύτερη κουβέντα θα την κάνουμε τώρα μαζί με τον γιατρό. Έτσι φτάσαμε σε αυτό το θέμα δηλαδή. Εμείς αλλιώς το ξεκινήσαμε, αλλού μας πήγε η ζωή. Απλά, σε μια προεισαγωγή δική μου είναι ότι όταν τραβάς μεγάλα οικονομικά, ψυχολογικά και άλλα ζόρια. Η γυναίκα το καταλαβαίνει ή πιστεύει ότι εγώ όλη τη μέρα έχω πλακωθεί, τα έχω χάσει, με κυνηγάνε με αυτόν και το βράδυ μόλις πάω σπίτι, τι έγινε, καλά είσαι, ποιος εξαφαεί, τι γίνεται αυτά, τι είναι? Ωραίο, βγάλτε μου το γιατρό μου σας παρακαλώ. Έλα, θέλεις ψυχίατρο τώρα. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε τον γιατρό μας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη, που όπως έλεγα πριν, χειρουργός, ουρολόγος, ανδρολόγος. Και σχεδόν φιλό μας, γιατί τουλάχιστον 2-3 φορές το χρόνο πάντα υπάρχει ένα θέμα για να συζητήσουμε εμείς με εκείνον. Παρητηρησία με έχετε όμως, κυρία Μενεγάκη. Δηλαδή. Δεν βλέπω. Δεν βλέπετε. Δεν κρίμα. Κρίμα. Εμείς πάντως σας βλέπουμε πεντακάθαρα. Εντάξει. Μα ακούτε τουλάχιστον. Τέλεια, σας ακούμε καμπάνια. Και σας βλέπουμε. Για πείτε μας, λέγαμε λοιπόν ότι το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα είναι η ερωτική ζωή στα χρόνια της ωριμότητας. Αλλά για ποια χρόνια μιλάμε όταν μιλάμε για ωριμότητα? Για ωριμότητα. Ο άνθρωπος δεν οριμάζει ποτέ. Μάλιστα. Άρα. Ιδιαίτερα οι άντρες. Εντάξει, ελεύθερα. Οι άντρες μέχρι 25 ετών οριμάζουν πνευματικά. Από εκεί και πέρα σταματάει η όρημανση. Και σεξουαλικά. Γι' αυτό με 25. Και αν δείτε και στα 50 θα συμπεριφέρονται ως 25άριδες. Ο κ. Κωστόπουλος κάτι ξέρει από αυτό. Θέλω να πω ότι ο άνθρωπος μέχρι το τέλος της ζωής του θα σκέφτεται τον έρωτα και το σεξ. Διαφορετικά θα σκέφτεται το θάνατο. Λέει ο Έζρα Μπάουν και με το τελευταίο καρφί που θα μου βάλουν στην κάσα, θα σκέφτομαι τον έρωτα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να επιβιώσεις. Άρα η υποτίμηση που κάνουμε στο σεξ, ακόμη και σχολιάζοντας ηρωνικά, δεν είναι σωστή. Είναι ανθυγινή. Το σεξ και τον έρωτα θα το σκεφτόμαστε μέχρι να πεθάνουμε. Μηταγιώς να πάμε από τώρα να κλείσουμε θέση στο πρώτο νεκροταφείο.
Δηλαδή, εγώ πώς μιλάω για τον έρωτα, γιατί σε ποια ηλικία είμαι, δηλαδή. Εσείς μιλάτε για τον ηλικία. Έρωτα γενικότερα, δεν μιλάτε όμως για εσάς, ενώ εμείς συζητάμε. Δεν υπάρχει ηλικία όμως στον έρωτα, σας το λέω, δεν υπάρχει ηλικία στον έρωτα και ούτε να σας πω κάτι, υπάρχει κανένας που δεν είναι παντρεμένος γιατί είπατε πριν για χωρισμούς. Δηλαδή μπορεί να χωρίσεις 5 φορές και να ξαναπατήσεις άλλες 5 φορές. Αν είσαι σε μια ζωή έγκαμος, αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι γενετική διαταραχή ο γάμος, αλλά υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους. Χωρίζουν, παντρεύονται, χωρίζουν, παντρεύονται. Κάνουν τα ίδια λάθη. Ποτέ δεν διορθώνονται. Αυτή είναι η ζωή. Ο γιατρός γελάει, δεν το πιστεύω. Εγώ, γιατρέ μου, συνέχισε, δεν θέλω να μιλήσουν οι γυναίκες. Συνεχίστε. Μα είναι και η βιολογική, θα λέγαμε, κατεύθυνση του ανθρώπου να μην είναι μόνος του, γιατί μόνος του είναι ένα θανατηφόρο συνέστημα. Το είπε πριν ο κ. Κωστόπουλος, ότι πώς πρόβαλε τη ζωή του όταν θα ήταν 50 χρονών. Ο φόβος της μοναξιάς και ο φόβος της ελευθερίας είναι δύο αντιθέσεις. Πρέπει να διαλέξει. Προτιμά τη σκλαβιά, τη φυλακή. Αν το θέτει ο γάμος είναι μια φυλακή, είναι μια ασφάλεια, αλλά είναι καλύτερη από την ελευθερία του να επιλέγεις. Ο άνθρωπος η ελευθερία φοβάται περισσότερο. Γι' αυτό και τα κοινωνικά καθεστώτα, οι πολιτικές που το ξέρουν πάρα πολύ καλά, τι κάνουν, τρομοκρατούν τον κόσμο, τον φυλακίζουν, του δίνουν ασφάλεια και έτσι τον ελέγχουν. Έτσι και στον γάμο το ίδιο πράγμα γίνεται. Είναι άλλο έρωτας όμως. Ο έρωτας και το σεξ δεν σταματάει, διότι είναι ένα δηλητήριο, είναι ένα δαιμόνιο, είναι μια ασθένεια, είναι κάτι το οποίο θα το κουβαλάμε σε όλη μας τη ζωή. Δεν θα σταματήσει να μας βασανίζει. Κύριε Κωνσταντινίδη, μία ερώτηση. Ναι, γιατί υπάρχει μία συκοφαντία που μας αφορά και εμένα και εσάς και λίγο τον κύριο Κουντάρα. Ότι μεγαλώνοντας οι άντρες δεν μπορούν να φέρουν σε πέρας το σεξουαλικό τους χρέος. Δεν με αφορά, να με πετάξω απ' έξω. Ρώτησε ο κύριος Κωστόπουλος. Δεν έχει εικόνα, μόνο ακούει. Ναι, το υποψιάστηκα, λέει ο γιατρός. Ότι με τα χρόνια που περνάνε. Όχι. Δεν ισχύει αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μια νοσηρότητα γύρω στα 50 και στα 60. Δηλαδή, ας πούμε, ο 50 και ο 60 μπορεί να έχει περισσότερο έμφραγμα, περισσότερο αγκιακό, περισσότερο κυκλοφορικό, περισσότερο υπέρταση. Αλλά σήμερα. Σήμερα με τα φάρμακα που υπάρχουν και τους ελέγχους που γίνονται και τη γυμναστική που κάνουν, κάποιους πεντάριδες τους έχετε δει, είναι καλύτερα γυμνασμένοι και από νέους. Έχουν βιολογικές αντοχές. Δηλαδή ένας άντρας που μπορεί να ανέβει 2 σκάλες, πολυκατοικίας σύγχρονης, όχι, μπορεί να κάνει σεξ. Άρα δεν σταματάει βιολογικά αυτό. Και εγώ το έχω δει στη δουλειά μου. Ούτε και η γυναίκα σταματάει να θέλει. Τώρα αυτά τα στερεότυπα. Ίσως βλέπουμε αυτό που λέγατε πολύ σωστά πριν, τους ρόλους, με τα παλιά φαντάσματα, δηλαδή των γονιών μας. Οι γονείς μας ήταν γέροι ήδη στα 50 τους. Έτσι, στα 60 ήταν έτοιμοι για τον πρωταφείο. Ήταν παππούδες. Σήμερα ποιος 70, 60 ή 50 είναι παππούς. Πού είναι παππούς, νιώθει σαν παππούς. Πρέπει να αλλάξουμε τον φορτισμό και την ερμηνεία. Διότι άλλαξε η ζωή, τρέχει γρήγορα η ζωή, θέλουμε να ζήσουμε. Και για να θέλουμε να ζήσουμε, πρέπει να κάνουμε και έρωτα, έτσι, να το πρέπει να επιβιώσουμε και μέσα από τον έρωτα. Είναι ο νούμερο. Είτε στο γάμο είτε χωρίς γάμο. Το σίγουρο είναι ότι πάντως γάμος θα γίνεται. Δεν υπάρχει κανένας χωρισμένος, βλέπω, που δεν έχει ξαναπαντρευτεί. Δεν ξέρω ούτε ένα. Εγώ. Εσείς κύριε Κωστόπουλο που γελάτε, ξέρετε. Δεν παντρευτώ. Πού το ξέρεις, μωρέ Πέτρο μου, πού το ξέρεις. Πού το ξέρω. Όλοι παντρεύονται. Είμαι μάγος. Και οι γυναίκες και οι άντρες. Είναι ο νούμερο ένας λόγος πια ένας άνδρας να μην μπορεί να θέλει έρωτα, να μην του έρχεται στο μυαλό, να μην του περνάει από το κεφάλι ο οικονομικός. Και το καταλαβαίνουν οι γυναίκες αυτό. Μπορεί να το πειράζει, το οικονομικό μπορεί να τον επηρεάσει, αλλά κοιτάξτε να δείτε, ένας άνδρας που είναι οικονομικά δύσκολα δεν θα φάει, δεν θα πιει, δεν θα περπατήσει. Κοιτάξτε το νερό και το σεξ, η δίψα δηλαδή και η πείνα, όπως και το σεξουαλικό ένστικτο, είναι πρωτόγωνα πράγματα, δεν καταργούνται. Όσο και να θέλουμε από παράγοντες του περιβάλλοντος να μας επηρεάσουν, δεν σταματήσουμε να πεινάμε. Θα σταματήσουμε να κοιμόμαστε. Όχι. Θα μας επηρεάσει προσωρινά. Εάν είναι ένστικτα. Άλλο το θέσω διαφορετικά την ερώτηση. Όταν κάποιος είναι σε μια άσχημη ψυχολογική κατάσταση, έχει υποστεί κατά τη διάρκεια της ημέρας, ας πούμε, της εβδομάδας, μια σειρά αρνητικών καταστάσεων, απολύθηκε, τον κυνηγάνε αυτόν ή κάνει, δεν έχει να πάει στο παιδί του αυτά που πρέπει.
το βράδυ είναι σε κέφια για να κάνει σεξ. Όχι. Αυτό έχει πέσει. Προσωρινά όμως. Ναι, αυτό συμφωνώ. Εκείνη την μέρα. Την άλλη μέρα με ρωτάτε γιατί δεν έχω και καλή. Μπορώ να απαντήσω. Μπορώ να απαντήσω. Ωραία. Είναι προσωρινό, κύριε Κωστόπουλο, να ρωτάτε εσείς, δεν βλέπω καλό. Είναι προσωρινό. Είναι περιοδικό διότι ο ίδιος ο βιολογικός μηχανισμός άμυνας. Η τεστοστερόνη σου θα τρέχει, η πρωινή σου τεστοστερόνη είναι 10 φορές μεγαλύτερη από την απογευματινή. Εάν κοιμηθείς το πρωί θα σηκωθείς με πρωινή ευεξία. Άρα μπορεί το στρες της προηγούμενης νύχτας, η οικονομική μιζέρια κλπ. Να την ξεχάσεις. Εκεί... Είδα αλλιώς, ο άνθρωπος είναι γεννημένος με αμυντικούς μηχανισμούς για να επιβιώσει. Γι' αυτό και οι κοινωνίες σε όποια κρίση και να τις βάλεις θα επιβιώσουν. Και στον πόλεμο και στη φτώχεια. Είναι οι μηχανισμοί άμυνας, επιβίωσης, είναι ο νόμος του Δαρβίνου. Θα ζήσουμε γιατί δεν πρέπει να πεθάνουμε. Χαίρομαι γιατί δεν αυτοκτονούν. Το μόνο ερώτημα έλεγε ο Καμί είναι η αυτοκτονία. Γιατί να αυτοκτονούν οι άνθρωποι. Θέλουν να ζήσουν ακόμα και μέσα στις δυσκολίες. Καμιά δυσκολία δεν τους βάζει κάτω. Σας το λέω, το βλέπω από τη δουλειά μου. Χαίρομαι που το λέτε γιατί μπορώ να σας πω ότι όταν ξεκολλήσει λιγάκι από το πολύ το πρόβλημα, το να κάνει σεξ σου δημιουργεί και μεγαλύτερη ευεξία ή αισιοδοξία την άλλη μέρα. Αλλά σε αυτά που είπατε, υπάρχει και ένα άλλο σημείο που το αναφέρατε, ότι το πρωί ο άντρας έχει πόσο τις εκατό παραπάνω τεστοστερόνη, είπατε. 10 φορές παραπάνω. 10 φορές παραπάνω. Το πρόβλημα, κύριε Κωνσταντινίδη, είναι ότι το πρωί οι γυναίκες δεν θέλουν, θέλουν το βράδυ. Όχι ρε Πέτρο, μη λες σε δύο σκουπέντες. Υπάρχουν τύποι. Είναι τύποι γυναικών τώρα. Ναι, αλλά οι πιο πολλές σου λένε θέλω να ανάψουμε λαμπάκια, να ανοίξουμε καντήλια, να κάνουμε κάτι πρωί πρωί. Δεν υπάρχουν κανόνες, κύριε Κωστόπουλε, αν ένας πρωινός άντρας με καλή πρωινή στήση κάνει και ένα πάρα πολύ καλό δώρο στη γυναίκα και την κολακεύσει, νομίζω ότι θα δεχτεί. Υπάρχουν τρόποι, η σεξουαλική ευθεία του άντρος δεν καταργείται όπως και της γυναικός. Νομίζω υπάρχουν τρόποι να έχουμε έψει. Εγώ νομίζω πολύ κουτάκια βάζει ρε Πέτρο. Όχι, βάζω κουτάκια. Έχω κάνει ένα γκάλο. Εγώ σε όλη μου τη ζωή. Σε όλη μου τη ζωή θα έχω πάει με 10, α πούμε, ξέρω εγώ. Έμπλεξες με λάθος γυναίκα. Θέλω να πω ότι το πρωί 9 στις 10 το αποφεύγουν, ενώ το βράδυ σου λένε εσύ έχεις βγει έξω, έχεις πιει. Δηλαδή το βράδυ δεν νιστάζουν και αυτές. Δεν είναι κουρασμένες. Δεν νιστάζουν οι γυναίκες, εγώ νιστάζω. Μην νομίζεις και η γυναίκα όλη ώρα συμμετέχει στα πιθέντια. Γιατί θεωρούμε αυτονόητο, κυρία Μενεγάκη, ακούγομαι. Εγώ σας ακούω πολύ καθαρά. Ακούγεστε πολύ καθαρά. Κυρία Μενεγάκη, γιατί θεωρούμε αυτονόητο ότι ο έρωτας ή το σεξ θα γίνει στο πρωινό κρεβάτι ή στην κρεβατοκάμαρα. Εκεί απαγορεύεται. Εκεί απαγορεύεται, διότι γίνεται μια συνήθεια, μια ρουτίνα. Είναι σχεδόν... Σχεδόν μια ανομαλία. Θα πρέπει να γίνεται κάπου αλλού. Διότι ο έρωτας και το σεξ δεν έχουν νόρμα, δεν έχουν κανόνες. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Ελένη, μην κάνεις δεν ακούς. Δεν είναι, δεν είναι ηθικό το σεξ. Το σεξ είναι ανήθικο. Ή θα είναι ανήθικο το σεξ, ή αν γίνει ηθικό θα πεθάνει. Αυτό πρέπει να το καταλάβετε. Αν η φύση μας χάραζε, προσέξτε να δείτε. Αν η φύση μας χάρισε αυτό το δαίμονα, την επιθυμία ως ανήθικη, τότε η φύση είναι ανήθικη. Είναι ανήθικη η φύση όμως. Κανείς δεν τολμά να το πει, ούτε ο Θεός, ούτε οι παπάδες, ούτε εμείς μπορούμε. Εγώ σας χειροκροτώ. Είναι μεγαλύτεροι από εμάς. Αυτό είναι το μήνυμα. Η φύση δεν είναι ανήθικη. Μας χάρισε κάτι πάρα πολύ ηθικό. Μας χάρισε αυτό την επιθυμία για να ερχόμαστε σε επαφή, για να γινόμαστε ξυπνότεροι, για να κατεβάζουμε ιδέες, για να ερωτευόμαστε, για να αγαπάμε και το φαγητό που δεν αγαπάμε, για να λατρεύουμε έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να μας ήταν πριν αδιάφορος. Για να μιλούμε, για να συνομιλούμε, για να συγκρόμαστε. Αυτή είναι η φυσική μας καταγωγή και εκεί πρέπει να υποταχθούμε και να την υπηρετήσουμε. Αυτό είναι το μήνυμα. Πάρα το σεξ ποτέ δεν ήταν ανήθικο. Ανήθικο ήταν αυτή, το λέγανε αυτοί που δεν κάνανε σεξ. Ανήθικο, ο Γούντι Άλεν το είχε πει το σεξ είναι βρώμικο, εντός εισαγωγικών, ή δεν είναι σεξ. Έτσι, απλά τα πράγματα. Συμφωνώ από να ευχαριστήσουμε τον κύριο Κωνσταντινίδη. Να πω κάτι, κυρία Μενεγάκη. Βεβαίως, φυσικά. Να πω κάτι. Τη Δευτέρα, ναι, για να ευλογήσω και τα γένια, κάνουμε γένεια στην Έγκλη Ζαρπίου την πρώτη παγκόσμια κλινική, πρώτη και το λέμε πρώτη, μεταμόσχευση γεννητικών οργάνων. Δεύτερη δεν υπάρχει. Την κάνουμε εδώ στην Ελλάδα, σε συνεργασία βέβαια με μεγάλες ομάδες ξένων, τον άνθρωπο που έκανε την πρώτη μεταμόσχευση. Θα είναι κέντρο αναφοράς η Αθήνα. Άρα η Ελλάδα δεν θα είναι αυτή που μας πληγώνει, αλλά θα είναι και αυτή που επουλώνει. Έτσι. Θα είναι κέντρο αναφοράς για όλο τον κόσμο. Να το ρωτήσω. Επειδή διάβαζα ένα δικό σας κείμενο ότι στην Ελλάδα είναι τεράστια η ζήτηση αυξητικής σπέους.
Ναι. Ισχύει. Και, ναι, ισχύει και γίνεται συνήθως μετά το χωρισμό. Κρατήστε το αυτό. Γιατί οι άντρες που χωρίζουν, αλλάζει μετά. Αμέσως μετά πάνε να μεγαλώσουν το πέος τους. Όλοι. Είναι και άλλοι που. Εντάξει. Όλοι. Γιατί μια φορά είναι ασφάλεια μεγάλα να το στείλουμε. Σκέψου τι έχουν περάσει. Σκέψου Πέτρο τι έχουν. Τους έχει μικρύνει στο γάμο. Νιώθουμε ασφαλήθεια σας το λέω. Θα βγάλω αυτή την έρευνα τώρα, θα πήγαινα αύριο στη Μαδρίτη να την ανακοινώσω, γιατί στατιστικά αυτοί που χωρίζουν μέσα σε ένα μήνα μετά θέλουν να μεγαλώσουν. Είναι το θέμα αυτοπεποίθησης αυτό μας λέτε, είναι θέμα αυτοπεποίθησης να αισθανθεί κάπως καλύτερα ένας άντρας, αυτοπεποίθηση λέω, είναι θέμα αυτοπεποίθησης. Αυτοπεποίθησης. Συγγνώμη, και άμα είναι πρικισμένος ο άνθρωπος πάει. Δεν πειράζει. Και πρικισμένος να είναι πάει να το μεγαλώσει κι άλλο. Μεγάλο πέος και ας μην δουλεύει ο άντρας, αυτό θέλει όπως. Ρε παιδιά, αφήστε με να φύγω. Άμα δεν έχει το μεγάλο σπίθος. Μη δείχνει. Άμα είναι. Άμα είναι γαριδάκι να πάει. Άμα είναι παγούνι. Δεν το θέλετε. Δεν είμαστε στο βράδυ. Δεν είμαστε στο βράδυ. Μα δεν είπα τίποτα. Λούτσος, εσύ το είπες. Εκτός ότι είσαι βράδυ και μπορείς να λες ό,τι θες, να πεις και κάτι που δεν πρέπει θα το κόψουν. Ωραία. Εδώ θα ωραία. Μας κόψουν. Το Λούτσο, ποιος τον έφερε στην ελληνική τηλεόραση? Ο Θέμος. Εσύ. Εσύ. Ο Θέμος τον έφερε σε μένα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Πέτρο μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κωνσταντίνη. Με διώχνει. Σας περιμένουμε μόλις βγάλετε την καινούργια έρευνα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να φύγω τώρα που είμαστε μία ώρα μέσα και πρέπει να περάσω και στο επόμενο, στην επόμενη ενότητά μου. Μπορώ να φιλήσω μια ερωτική γυναίκα εδώ πέρα, Λάλα. Με έχει δίπλα του, μου γυρνάει πλάτη. Έλα, μωρέ, δεν ιδωθήκαμε. Αυτή είναι δικιά της. Δεν ζηλεύω με τους συνεργάτες μου. Λοιπόν. Τώρα παρά έξω μπορεί να ζηλεύω. Έχεις αδυνατήσει. Oh. Έχεις φίξει. Είσαι κάνει γυμναστική. Θα να πω κάτι πριν φύγει. Πάνω σε αυτό τώρα γιατί μου το έχει πει 10 φορές ότι έχω αδυνατήσει και ξέρω ότι του αρέσει. Ναι. Όταν λοιπόν κάναμε παρέα, που του άρεσε πάρα πολύ που έτρωγα όλα αυτά που έφτιαχνε και το γλένταγε μαζί μου, αλλά αυτός πάντα δύνατος, εγώ περνούσα πάντα τις φάσεις. Γεματούλα, δύνατη, μέτρια, κανονική, ψιλοχοντρούλα, όλες τις φάσεις. Και αυτό ωραίο ήταν. Του έλεγε πάντα λοιπόν η Τζέννη, και θα το πω αυτό. Δεν με είχε προσβάλει ποτέ, ενώ ήταν ένας άνθρωπος αιμονικός με την ομορφιά και τα ήθελε όλα τέλεια. Και του έλεγε πάντα. Στη Μενεγάκη τη φίλη σου δεν τα λες αυτά που τρώει το σκασμό όταν έρχεται εδώ πέρα. Διότι... Εμένα μου λες γιατί έφαγα παραπάνω. Ναι, διότι η Μενεγάκη με εκείνο το ωραίο ευαζέ που είχε ήταν σεξι και αυτό ρε παιδάκι μου. Ήξερα πολύ ωραίο. Ποιο είναι ωραίο. Πολλά φυλάκια. Χάρηκα που ξαναρθεί. Δεν σταμάτησε να αγαπάω. Το έχει διαπιστώσει. Ναι, αλλά άλλο φαινόταν. Φυλάκια. Από εδώ φεύγω, ε. Εσύ δεν ξέρω, μήπως από εδώ. Από εγώ να πάω από εκεί. Αλλά να πάρω και το κραγιόν μου μαζί.